ωραία. Λοιπόν, καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Λεωνίδα Κλότσα που ήρθε για να μιλήσουμε για την παράστασή μας. Λάβε παιδιά. Θα ανεβάσουμε οι τραπέζες της Κακέρας, ένα έργο του Ευγένιου Τριβιζά σε μουσική του Γιώργου Κουρουσκού. Έχουμε αναλάβει τη μουσική διδασκαλία και σκηνοθεσία και σκηνικά και κουστούμια και όλα. Σχεδιασμό, κυρία Πάτρα, όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί. Και εγώ. Πότε θα γίνει η εκδήλωση? Θα γίνει το Σάββατο, την Παρασκευή και το Σάββατο, 2 και 3 Ιουνίου στο ΡΕΞ. Η Ε1 τάξη του πρώτου δημοτικού σχολείου. Βέβαια, όλα τα παιδιά του σχολείου αυτά θα παίξουν, όλα. Όλα, όλα, όλο το Ε1. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ο σκοπός που κάνουμε αυτή την παράσταση. Και κάτι ακόμα να τονιστεί, ναι, ότι στο δημοτικό σχολείο δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε παιδιά. Αυτό μπορεί στον κόσμο να μου φαίνεται πάντα ωραίο, αλλά σε εμάς εδώ είναι, γιατί όλοι έχουν τη δυνατότητα να δοκιμαστούν, έτσι. Ναι. Όλοι είναι λοιπόν ηθοποιοί. Όλοι, και τραγουδιστές, ναι, και ηθοποιοί. Ναι. Και είναι το σύνθημά μας καταρχήν. Και... ναι. Ανεβαίνουμε στο σαλίδι του ΡΕΞ για να αποκτήσουμε το δικό μας σαλίδι. Και... λοιπόν, για να το ξανακούμε, γιατί δεν το κατάλαβα. Ανεβαίνω. Ανεβαίνουμε στο σαλίδι του ΡΕΞ. Ναι. Για να αποκτήσουμε τη δική μας σκηνή. Για να αποκτήσουμε τη δική μας σκηνή. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο σκοπός, παιδιά, να πούμε στον κύριο Λεωνίδα της παράστασης μας, γιατί το κάνουμε αυτό? Ένα παιδάκι να μας πει αυτό. Ναι. Μιχάλη, θες να μας... για να αποκτήσουμε μία σκηνή και εμείς εδώ για το χώρο, για να ανεβάζουμε παραστάσεις πιο ωραία στον κατάλληλο χώρο. Ωραία. Πώς λέγεται, ποιος είναι ο τίτλος του, είπαμε, του έργου? Σκακέρα. Σκακέρα του σκακιού. Και παίζετε σκάκι στην παράσταση? Όχι. Ποιος θα πει λίγα λόγια? Ναι, δύο λόγια για το έργο. Καλή, θέλεις να τους πεις λίγα λόγια για το έργο? Έτσι πολύ λίγο, ποια είναι η ιστορία? Η παράσταση που θα κάνουμε μιλάει για δύο πιόνια που καταπιέζονται μέσα στη σκακέρα και θέλουν να το σκάσουν και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Πολύ ωραία. Οι πρόβες μας έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα απαιτητικό έργο. Με πάρα πολλά τραγούδια μέσα, έπρεπε να μάθουμε χορογραφίες και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένες και χαρούμενες, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθειά μας και να χαρούνε με αυτό που θα δούμε. Έδωσα το καλύτερό τους σε αυτό τα παιδιά. Δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι απλά παίζω ένα θέατρο ή απλά τραγουδάω ένα τραγούδι. Είναι και τα δύο δεμένα και μάλιστα και τα τρία, και το θέατρο και η μουσική και ο χορός μέσα. Και έπρεπε να μάθουν να κινούνται σε ένα χώρο, ταυτόχρονα περπατώντας ή χορεύοντας να τραγουδάνε, που είναι πολύ απαιτητικό. Είναι μια νέα εμπειρία για όλα τα παιδιά, ναι, και ναι, μπορεί στο μέλλον κάποια από αυτά να πάρουν κάποιο ρέθισμα, σίγουρα, να ασχοληθούν με το... υπάρχουν πολλά ταλεντάκια μέσα, ωραία, τα περισσότερα, όχι όλα. Ναι, ναι, ωραία. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε έτσι για τέλος, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ κοντά μας και ο Σύλλογος Γονέων του Κοινωνικού Σχολείου μας και κάποια καταστήματα οι οποίοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν σε αξεσουάρ, σε αντικείμενα που αγοράσαμε για την παράσταση. Είτε μας τα χάρισαν, ναι, είτε μας τα κάνανε δόμουν καλύτερες τιμές. Την κυρία Ανέτη Μηθαρούλη, η οποία έραψε τα κουστούμια των παιδιών, και την εταιρεία Σιγανός, η οποία έχει διαθέσει αρκετά αναψυκτικά και ποτά για τα παιδιά τις μέρες των παραστάσεων. Τη γραφίστρια μας να πεις. Τη γραφίστρια φυσικά, γιατί έχουμε προγράμματα, προσκλήσεις, αφήσεις, καταστικές. Άρα έχουμε μια πλήρη παράσταση. Την κυρία Φανή Μπατζάκη και φυσικά τους γονείς. Τους συναδέλφους και τους γονείς των παιδιών. Την γυμνάστριά μας, την κυρία Αλέκα. Η κυρία Αλέκα, δύο πέσει στο έργο. Η κυρία Λέκα παίζει στο έργο. Και έκανε πολλά σκηνικά. Ο στυλοβάτης μας, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ευγενία, όλους τέλος πάντων. Και τους γονείς και τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι ήταν από την αρχή πάρα πολύ πρόθυμοι να το δουλέψουμε όλο αυτό. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.